Και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα κύριε Παντίδη, είχε γίνει ένα πείραμα το 1980 ένας Ισπανός επιστήμον, ο Σπινόζα. Το έχετε ακουστά? Ναι. Πέστε το εσείς αντί για μένα. Ναι. Το είχα δείξει εγώ πέρσι εδώ. Το βίντεο. Αυτό ήθελα να πω, ότι το είχα δει σε δική σας εκπομπή. Με τον κύριο Στάμκο. Ήταν με έναν ταυρομάχο, ο οποίος μπήκε στην αρένα και αφού εξαγρίωσε τον ταύρο. Ο ταύρος είχε μικροτσίπ όμως. Τον είχαν βάλει μικροτσίπ τον ταύρο και αφού τον εξαγρίωσε και έτρεξε ο ταύρος και μόλις έφτασε κοντά στον ταυρομάχο, ξαφνικά σταμάτησε, γονάτισε και έκανε σαν ένα κατοικίδιο μικρό ζώο. Δείγμα ότι... Τον είχε σημαδέψει με το μηχάνημα. Με κάποιο τηλεχειριστήριο. Όχι, το έδειξε στο βίντεο αυτό που το σημάδευε. Ναι. Το έδειξε. Μπείτε και δείτε το, κυρίες και κύριοι. Εγώ το είχα δείξει πέρσι. Να μην επαναλαμβανόμαστε συνεχώς. Σπινόζα πατήστε. Mind control. Mind control. Σπινόζα. Θα τα δείτε εκεί μέσα όλα. Τα τρία εξάρια ξεκινήσαν από πολύ παλιά να θέλουν να μας τα επιβάλλουν. Σας θυμίζω μια μεγάλη φίρμα αναψυκτικών 6-6 βολεύει. Mm-hmm. Τωρινή μεγάλη κινητή τηλεφωνία έχει τα τρία εξάρια σε καλό σημείο για αυτούς που μπορούν να το δουν, το βλέπουν. Σας θυμίζω το παλιό, το 5000 το ελληνικό που είχε τα τρία τα εξάρια. Δηλαδή σιγά σιγά μας προμήνιαν ότι αυτά που βιώνουμε σήμερα, και εγώ πιστεύω μέσα στο 11 και μέσα στο 12 θα είναι το α και το ω όλων. Βιάζονται πολύ. Τον εξελίξω. Βιάζονται δεν πολύ. Δεν προλαβαίνουν, το είπε προηγουμένως ο κύριος καθηγητής, ότι δεν προλαβαίνουν, δεν τους βγαίνει το πρόγραμμα, γιατί θέλαν να ξεκινήσουν από κάπου και δεν τους βγαίνει το πρόγραμμα, δεν μπορεί να τους βγει. Και τώρα βιάζονται. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρξει η αποδοχή. Εγώ πιστεύω ότι και το κέντρο των εξελίξεων και όλη αυτή η βιασύνη που γίνεται θέλουν να είναι η Ελλάδα, θέλουν να ξεκινήσει από εδώ. Και τους καθυστερούμε αφάνταστα που δεν ξεσηκωνόμαστε. Αυτό είναι το περίεργο για αυτούς. Δηλαδή ενώ περίμεναν ότι θα ξεσηκωθούμε, βλέπουν ότι δεν ξεσηκωνόμαστε. Και αυτό γιατί αν θα ξεσηκωθούμε, θα έρθουν οι εξελίξεις πολύ γρήγορα. Θα φύγει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, θα γίνει οικουμενική, δεν θα είναι οικουμενική, δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα, θα έρθει το Δουνουτού να πει αφού λοιπόν δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα, μπαίνουμε στην παράγραφο που λέει για την εθνική κυριαρχία, άρα εγώ πουλάω το χρέος σας κάπου αλλού, και υπάρχει μια αλληλουχία καταστάσεων που πρέπει να τρέξουν, αλλά δεν τους βγαίνει. Είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ σας είπα και 20 χρόνια, αλλά τι γίνεται, υπάρχουν για αυτές τις τρεις μπάρες, μπορούν να βρεθούν 999 διαφορετικά νούμερα. Γιατί οπωσδήποτε αυτό. Γιατί οπωσδήποτε αυτό. Κάποιοι σκοποί κακοί υπάρχουν πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Και θα τα δείτε στη διάρκεια, κύριε Παντίδη, θα τα δούμε στη διάρκεια, κύριε Καραγιάννη, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε, κύριε σκηνοθέτη, στο επόμενο βίντεο, να το βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ πέρα και να το σχολιάζουμε. Να δείτε ποιοι του κατασκεύασαν, γιατί τα λένε ίδιο ο Κάρλ Σάντερς, ο κατασκευαστής. Θα τα δείτε. Θα δείτε, κύριε σκηνοθέτη, είμαστε έτοιμοι, ναι. Θα δείτε να λέει ότι στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, εάν μπει, λέει, είναι οι καλύτερες θέσεις του σώματος. Προσέξτε το αυτό. Λοιπόν. Ναι, γιατί το δεξί. Για μας, γιατί είπε αυτό κάνει ο Σταυρός. Ναι, όλοι οι χριστιανοί, γιατί είπαμε ότι θα είναι ο αντίχριστός. Τι σημαίνει αντίχριστός? Θα είναι κατά των χριστιανών. Και αν θέλετε, ήδη βλέπουμε ένα ρεύμα, ενώ το Κοράνι δεν λέει μέσα, μιλάει για αγάπη το Κοράνι, βλέπουμε ένα ρεύμα μουσουλμανικό, το οποίο είναι όλο αντιχριστιανικό. Αν δηλαδή πάρουμε τις εξελίξεις που είχαμε τα Χριστούγεννα με Νιγηρία, με Αίγυπτο, με Ιράκ, τις βομβιστικές αυτές επιθέσεις όλες και τους περίπου 140 νεκρούς χριστιανούς, δηλαδή ήδη το πανηγύρι, το στημένο, έχει ξεκινήσει κατ' εμέ. Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει και στόχο έχει τους χριστιανούς. Γι' αυτό λένε το δεξί το χέρι και όχι το αριστερό. Εντάξει, το αριστερό τι μπορούμε να πούμε, ότι έχει επαφή ας πούμε με την καρδιά. Αυτή είναι το καλύτερο σημείο, το δεξί χέρι. Ακριβώς. Και το μέτωπο.
Να το Κάρλ Σάντρες ενημερώνει. Δέστε το τώρα, είναι απίστευτα αυτά. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξοδέψαμε 1,5 εκατομμύριο δολάρια μελετώντας σε ποιο σημείο του ανθρωπίνου σώματος να τοποθετήσουμε το τσιπάκι. Βρήκαμε ότι τα μόνα δύο σημεία που ταιριάζει αποτελεσματικά είναι το μέτωπο και το επάνω μέρος του χεριού, ειδικά του δεξιού χεριού. Και ο Χίτλερ χάραζε τους Εβραίους στα στρατόπεδα, στο δεξί και στο μέτωπο. Εκεί τους χάραζε κι αυτός. Και η αποκάλυψη αυτό λέει. Κάνει όλους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς όλοι. Ακριβώς αυτά λέει, και τους ελεύθερους και τους δούλους. Να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπά τους. Η αποκάλυψη. Επιλέξει. Δέστε πώς ταιριάζουν όλα, κύριε Καραγιάννη. Τα σχόλιά σας ακούω εδώ τώρα. Γιατί στο δεξί χέρι και στο μέτωπο λέει ότι ταιριάζει καλύτερα και ξοδέψαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια και όλα που μας λένε για να το διαπιστώσουν αυτό. Ήποπτο. Μόνο. Ήποπτο, ναι. Μόνο. Πάντως, θα ήθελα λίγο να το συνεχίσουμε αυτό το τσιπάκι του RFID. Ναι, βεβαίως. Και να πω, έλεγε εδώ πάλι για τα ραδιοκύματα, έτσι το μικρόφωνο μικροκυμάτων, αλλά θέλω να πω ότι θα βγάλουν και άλλες κρίσεις που θα είναι δίθεν ωφέλιμες. Αυτό το RFID τσιπάκι που σας είπα είχαν σκοπό να το βάλουν στα χρήματα, δεν μπορέσανε. Έχουν σκεφτεί και άλλες κρίσεις που θα ωφελήσουν, λέει, την οικοκυρά. Δηλαδή, αν έχει μια συσκευασία μεγάλα, ένα τέτοιο τσιπάκι και το έχετε στο ψυγείο σας και λήξει, μπορεί να χτυπάει το ψυγείο σας, αν είναι εφοδιασμένο με ένα καταγραφικό το ψυγείο σας και να σας λέει ποια τρόφιμα που έχετε μέσα κοντεύουν να λήξουν ή λήξαν και να τα ανανεώσετε αυτόματα. Επίσης τα ρούχα στο πλυντήριο. Αν έχετε βάλει, λέει, λάθος ρούχο σε πρόγραμμα πλύσης, ένα χρωματιστό στα λευκά, ξαφνικά το πλυντήριο που θα έχει καταγραφικό για αυτό το τσιπάκι, πάλι θα σας, ναι, λέει. Ποιος θα πονηρευτεί, λοιπόν, με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι βγάζουν, αφού ξεκινήσανε με την υγεία και το φόβο της απαγωγής ή τους πολιτικούς, βγάζουν τώρα ότι είναι ωφέλιμο για τα νοικοκυριά. Δεν έχει βγει ακόμα, θα βγει. Είναι, ναι, μα θα είναι πάνε στο να μέλλον το πάρω. Για να μπορέσουν ακριβώς να κάψουν αντιστάσεις. Ωραία. Θα πάνε, αλλά λοιπόν, εγώ να το πάρουν. Πιστεύω ότι έχουμε άμυνες. Θα πάνε να το πάρουν πιο πολύ, γιατί θα τους είναι πολύ εύχριστο. Να, αυτό γι' αυτό ξεκίνησα εγώ και είπα. Μα ταιριάζουν φοβερά με την αποκάλυψη όλα αυτά. Ταιριάζουν φοβερά, δεν είναι το αξιοπερίεργο. Γιατί λέει ότι αν δεν την πάρεις αυτή την ταυτότητα, δεν θα μπορείς να κάνεις εργασίες με το κράτος. Και σύνταξη. Δεν θα μπορείς να έχεις. Ξεκινά να τις ευάλωτες. Δεν μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις τίποτα. Ξεκινάνα. Αυτά λέει και η αποκάλυψη. Ναι. Αυτός που δεν θα έχει στο χέρι του ή στο μέτωπο, και εδώ λέει ο φέρον στο χέρι, γιατί λέει η ταυτότητα στο χέρι κρατιέται. Το τσιπάκι, την ταυτότητα την κρατά στο χέρι. Στο δεξί ή στο αριστερό. Όσοι συνήθως επειδή είμαστε δεξιό, γυρίζουμε το δεξί. Στον πόλεμο που είχαμε Σερβία. Ο οποίος δεν το έχει, τέλος. Σερβία, Κροατία εκεί και Μουσουλμάνων. Οι Μουσουλμάνοι όταν πιάνανε τους Ορθοδόξους, τι τους κόβανε. Τα τρία δάχτυλα που κάναν το σταυρό τους. Αυτά τα τρία δάχτυλα. Γι' αυτό και οι Σέρβοι χαιρετούσαν έτσι. Έτσι χαιρετούσαν οι Σέρβοι. Λοιπόν, άρα χτυπάνε στα πιο ευαίσθητα σημεία. Ναι. Και δεν αντιδρούμε όπως πρέπει. Εγώ αυτό με φοβίζει κυριολεκτικά. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθει εκείνη τη στιγμή και δεν θα πάρει κανένας μικροτσίπ. Ο Έλληνας πιστεύω θα κάνει πίσω. Δεν θα πάρει μικροτσίπ μέσα του. Ναι, θα πρέπει όμως. Το πιστεύω ακόμα. Δηλαδή, εγώ μπροστά, ας πούμε, εγώ δεν είδα. Είμαι αισιόδοξο. Εγώ δεν είδα την Εκκλησία εκτός από τον. Εκκλησία όμως είμαστε όλοι. Ναι, εγώ μιλάω την επίσημη, εκτός από τον Πειραιός που βγήκε προς τιμήν του και το αναφέρατε και στην προηγούμενη εκπομπή σας, και ο οποίος άνθρωπος όχι μόνο βρέθηκε μόνος του, τελείως μόνος του, βρέθηκε να τον βάλουν κιόλας από πάνω. Ο, ας πούμε, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τον έβαλε, καλά, ο Δημητριάδος τον έβαλε. Ξέρεις πόσοι από αυτούς είναι μέσα σε στοές, να μην τα λέμε τώρα, να μην τα λέμε. Μα γιατί από εκεί ξεκινάει και η συζήτησή μας. Γι' αυτό δεν αν πιάσουμε τη ρίζα της εκεί μέσα. Γι' αυτό δεν αντιδρούμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί έτσι είναι. Αν μπείτε τώρα στο διαδίκτυο θα δείτε, υπάρχει πολιτεία στην Αμερική όπου η εκεί τεκτονική στοά έχει εφαρμόσει πρόγραμμα διαφήμισης και προώθησης του να βάλετε τσιπάκια σε παιδιά. Εκεί μιλάμε για συγκεκριμένη περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, αυτή είναι διαφορετική κατάσταση. Εντάξει, δεν αντιδρούσε τίποτα εκεί πέρα. Ναι, είναι διαφορετική και η κατάσταση. Οι Λουθυριανοί είναι 120 κάστες. Λουθυριανοί. Είναι χειρότερα εκεί πέρα. Αφήστε, είναι άλλη κατάσταση. Άλλη κατάσταση. Ό,τι θέλω να τους κάνω. Εκεί ό,τι θέλω να τους κάνω.
Γι' αυτό θέλουν να μας τυπήσουν έτσι, να σπάσουν τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδος, για να μπορούν πιο εύκολα να μας διαλύσουν. Μα η μόνη αντίσταση εμείς είμαστε, κύριε Παπαζής. Η μόνη αντίσταση αυτή τη στιγμή που προβάλλουμε, γι' αυτό θέλουν από εδώ να ξεκινήσουν τα γεγονότα. Από εδώ θέλουν. Δεν θέλουν να ξεκινήσουν από αλλού, αλλά μήπως ξεκινήσουν από αλλού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολύ φοβάμαι ότι ο βασικός στόχος είμαστε εμείς. Πάμε να σας δείξω ακόμα ένα βίντεο, αγαπητοί μου, να σχολιάζουμε, να δείτε κάποια πράγματα ακόμα επιπλέον. Πώς, τι άλλες θρησκευτικές προεκτάσεις έχει, πώς ταιριάζουν όλα, ρε παιδιά, να δείτε. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Θα δείτε τι λέει και ο ίδιος ο Κάρλ Σάντερς για τον Πομπό, δέχτη αυτό, να μην, γιατί το είπα εγώ πριν και να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Τα λέει ο ίδιος, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος να σπάσει το γυάλινο περίβλημα που έχει αυτό το πραγματάκι μέσα στο σώμα του. Και όχι αποτύχει. Ναι. Και έρχομαι εγώ και λέω τώρα, κύριε Καραγιάννη, πρόταση. Αν είσαι αντιρρησίες συνείδησης και έχεις βάλει μέσα σου αυτό, πόσο δύσκολο τους είναι να το σπάσουν μέσα σου και να σε κάνουν να τρέχεις και να μην φτάνεις. Πόσο δύσκολο είναι να συμβεί αυτό. Εγώ θα έλεγα το εξής. Μήπως δεν θα χρειαζόταν και να το σπάσουνε. Μήπως ξέρετε ποια είναι η αρχιτεκτονική, μέσα από αυτό, ναι. Η αρχιτεκτονική διάταξη που έχει αυτό το τσιπάκι, μήπως το έχουμε δει ποτέ. Πού ξέρουμε δηλαδή τι δρόμους έχει και ποιο πρόγραμμα μπορεί να κρύβεται εκεί μέσα. Βέβαια. Το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τον κατασκευαστή. Είναι και αυτό βέβαια. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Και... Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει σχετικά, ας πούμε, τα F-16, ας πούμε. Τι. Αν δηλαδή τα F-16 που έχει κάθε χώρα πέραν της Αμερικής, μπορούν να είναι λειτουργικά. Ή όποια στιγμή θέλουν. Εάν δεν θέλει η Αμερική. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, βέβαια. Είναι και αυτό, βέβαια. Να μην λέμε ψέματα. Ό,τι θέλουν μπορούν να σε κάνουν, εγώ πιστεύω, με αυτό εδώ πέρα. Ό,τι θέλουν. Σας είτε λίγο να το ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχετε δει, είπαμε, το έργο «Χωρίς ταυτότητα» με τη Σάντρα Μπούλοκ. Ναι. Αν το βρείτε, ναι. Κυρίες και κύριοι, ναι. Δέστε το. Λοιπόν, να αυτό εδώ που λεπτά. Θα προβούν στους τελευταίους αντιδραστικούς με μέτρα επιπολής. Αυτή ήταν μια αντιδραστικά. Αντιδραστική, μάλλον, να μιλάμε σωστά την ελληνική. Λοιπόν, πήγε μια μέρα. Το ξέρετε. Ναι, ναι. Πέστε του, σας παρακαλώ. Για να μην μιλώ μόνο εγώ. Απλώς όταν θελήσανε, τη σβήσανε πλήρως τη ταυτότητά τη. Πήγε σπίτι, τη βρήκε άλλο. Με δύο λόγια. Δεν είχε ούτε όνομα. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να σε κάνουν. Να πας πίσω και να βρεις έναν άλλο, να πας δίπλα να βρεις έναν άλλο. Βέβαια, στις αμερικανικές ταινίες πάντα το καλό θριαμβεύει. Υπάρχει το happy end. Ναι, έχει happy end, ευτυχώς. Κατάφερε να βρει πριν ποιοι το κάνανε και να γλιτώσει. Να, ο Κάρλ Σάντερς. Τι λέει. Ότι... Ναι, μιλάει όμως για γυάλινη επιφάνεια. Έχει γυάλινη επιφάνεια, ναι, ναι. Όχι, μιλάνε και για σιλικονούχο. Σοβαρά έλκη και εξανθήματα. Σοβαρά έλκη και εξανθήματα. Ναι, το λέει και η αποκάλυψη. Μιλάνε τώρα και για σιλικονούχο εμφύτευμα. Δηλαδή παρακάμπτουν το γυάλινο για να μην... Σου βάλουν ότι είναι πιο φθηνό. Ναι, και άμα το γυάλινο είναι πιο φθηνό, είναι και αυτό που κινδυνεύεις περισσότερο να πάθεις ζημιά από αυτό, αυτό θα σου βάλουν. Να είσαι βέβαιος, αγαπητέ μου. Να είσαι βέβαιος. Και σου είπα στην αρχή δεν είναι προαιρετικά και μετά, άμα θες, μην πας να το πάρεις. Να δεις τι έχει να γίνει. Τα βλέπετε, κύριε Καραγιάννη. Ό,τι βλέπετε θέλω να το σχολιάζετε. Κύριε Καραγιάννη. Ναι. Ό,τι βλέπετε θέλω να μας το σχολιάζετε κι εσείς. Μην μιλώ μόνο. Βλέπω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι τώρα το οποίο έχετε αντιπαραβάλει από τη μια το κατασκευαστή και από την άλλη την αποκάλυψη. Έτσι ακριβώς. Αφού ταιριάζουν πάρα πολύ. Και ταιριάζουν και δένουν. Πάρα πολύ. Άρα είμαστε στην εποχή. Τώρα είναι η εποχή. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο.